αστοχία στην ολοκλήρωση εργασιών που αφορούν την αποκατάσταση της γέφυρας που υπάρχει στην αγροτική περιοχή του Δάτου ήταν η αφορμή και η αιτία να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κεντρικό αγωγό της ΔΕΙΑΚ. Ο συγκεκριμένος αγωγός είναι ο αγωγός που παρέχει νερό σε όλη την πόλη της Καβάλας. Άμεσα στο σημείο βρέθηκε τόσο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, κύριος Απόστολος Χρόνης, όσο και αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, κύριος Γιάννης Ακοβίδης. Τα δύο στελέχη του Δήμου Καβάλας, αφού εκτίμησαν την κατάσταση αλλά και τη σοβαρή ζημιά, αποφάσισαν να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες εργασίες επιδιόρθωσης αργά το βράδυ της 3ης 2 Μαρτίου. Από εκεί και πέρα ο κύριος Χρόνης τονίζει ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα με την παροχή νερού για τον Δήμο Καβάλας, καθώς ήδη οι ειδικές δεξαμενές που λειτουργούν ως εφεδρικές είναι γεμάτες και δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κανένα απολύτως θέμα με την παροχή νερού. Ναι, εδώ δίπλα στο χώρο που βρισκόμαστε εκτελούνται οι εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας που είχε πέσει με τις πλημμύρες του 2019. Καθώς δούλευε εδώ η τσάπα για να προετοιμάσει το χώρο για τη γέφυρα, έσπασε ένα εξάρτημα, ένα εξαριστικό από τον αγωγό που φέρνει νερό από το κεφαλάρι, από τις πηγές Βοϊράνης προς το κεντρικό αντλιοστάσιο, και είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Προγραμματίζουμε να κάνουμε την αποκατάσταση με τέτοιο τρόπο και νυχτερινές ώρες κυρίως, ώστε να μην υπάρχει καμία όχληση στην πόλη και να μην μείνει κανείς από νερό. Ο προγραμματισμός λοιπόν αφορά βραδινές εργασίες απόψε, κύριε Πρόεδρε, από το επιτελείο σας, και φυσικά οι Καβαλιώτες θα μείνουν ούτε μία στιγμή χωρίς νερό, καθώς υπάρχει αρκετό και στις δεξαμενές. Ναι, εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα έχουμε γεμάτες δεξαμενές συνεχώς και οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρόνο που δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ίδρυυση της πόλης. Οπότε καμία συμβουλή για λίγη χρήση νερού? Όχι, όχι, κανονικά. Μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό όπως και κάνανε και χθες και προχθές. Κανένα πρόβλημα. Αστοχία, κυρίες και κύριοι, προκλήθηκε στην ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν τη γέφυρα, η οποία έπεσε το προηγούμενο διάστημα λόγω των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του Δάτου. Όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες του Αντώνη Τζούμα, από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς οι εργασίες είχαν ως απώλεια το να χτυπηθεί ο κεντρικός αγωγός που αφορά την ΔΕΙΑΚ, με αποτέλεσμα να προκληθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, άμεσα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ αλλά και ο κ. Ακοβίδης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, βρέθηκαν στο σημείο για να ελέγξουν και να δουν από κοντά το μέγεθος της ζημιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Χρόνη, οι εργασίες ολοκλήρωσης και συνολικότερα της επαναφοράς βλάβης, από ό,τι φαίνεται, θα γίνουν αργά σήμερα το βράδυ για να μην μείνει η πόλη της Καβάλας σίγουρα χωρίς νερό. Από εκεί και πέρα, ο στόχος ολοκλήρωσης της πεσμένης γέφυρας από τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι για τους επόμενους δύο μήνες, που, όπως τονίζει ο κύριος Ιακωβίδης, πρόκειται να δοθεί πραγματικά ένα πολύτιμο έργο για τον αγροτικό κόσμο του Δάτου. Όντως, ξεκίνησαν οι εργασίες να αποκατασταθεί η γέφυρα που είχε πληγεί και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους της περιοχής για τις γεωργικές τους εργασίες. Προχώρησαν οι εργασίες, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Συνέβη μια αστοχία και το μηχάνημα που έσκαβε τα βάθρα της γέφυρας χτύπησε το εξαεριστικό του κεντρικού αγωγού παροχής υδροδότησης στην πόλη της Καβάλας. Ελπίζω ότι μέσα στη μέρα θα αποκατασταθεί η βλάβη. Η Καβάλα, επειδή έχει δεξαμενές που αντέχουν σε καθυστέρηση τροφοδότησης αρκετών ωρών, εκτιμούμε και ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Κύριε Αντιδήμαρχε, το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου ποιο είναι ακριβώς για τη συγκεκριμένη γέφυρα? Είναι πάρα πολύ σύντομο, αρκεί να λύσουμε μερικά προβλήματα τώρα και σε σχέση με τους αγωγούς που έχουμε εδώ, είναι περισσότεροι από όσους είχαμε εκτιμήσει πολύ. Είναι σε ένα δίμηνο ότι θα έχουμε ολοκληρωθεί, εκτός αν έχουμε θέματα μεγάλων βροχοπτώσεων. Εκεί θα έχουμε μία επιφύλαξη και ίσως καθυστέρηση.